Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, μας εξίωσε και φέτος ο Χριστός μας να εορτάσουμε την σεπτή μνήμη του Θεράποντος του και ενδόξου βλαστού της Ιεράς ημών Μονής και παντός του Αγίου Όρους, του Αγίου Κοσμάτου, εις Αποστόλου και Ιερομάρτυρος. Να αποδώσουμε την πρέπουσαν τιμή και ευχαριστίαν εις Αυτόν, ο οποίος ως καλός υποτακτικός εγένετο υπήκος των εντολών του Αρχιπείμενος Χριστού και άξιος μιμητής των παθημάτων αυτού, προσφέρουν ευχαρίστως κάθε ικμάδα των δυνάμεών του, πνευματικών και σωματικών, υπέρ της Αναστάσεως του Υποδούλου τότε γένους. Αληθώς, με ορμητήριον την ταπεινήν αυτήν ιεράν μονή του Φιλοθέου, όργωσε την πατρίδα μας διδάσκων και θαυματουργών, εξυπνών των ραγιάν και επενθυμίζοντάς του την ένδοξον καταγωγήν του, την Αγίαν και Ορθόδοξον πίστην του. Πρώτον μέλημά του και Κύριον εις όλα τα κηρύγματά του ήταν ο Χριστός και κατόπιν η μόρφωσης, η ελληνική γλώσσα, τα σχολεία, εκατοντάδες των οποίων εκτίστησαν με ειδικά στο ενεργίας και προτροπάς. Ο δαυλός του Πνεύματος, τον οποίον εκράτη ο Άγιος, εφώτιζε τα σπιχάς αλλά και το νου των ανθρώπων και προσέφερε την βοήθειά του εις την επίλυση πολλών κοινωνικών και οικογενειακών ζητημάτων, καθώς και εκ των διδαχών του ακούμε. Ψυχή και Χριστός, μόρφωση και Ελλάδα, δικαιοσύνη και Εκκλησία, ήτον οι Κύριοι άξονες του πλουσίου εις καρποφορίαν λόγου του. Τον εσέβοντο και τον αγαπούσαν. Το κήρυγμά του πλουσίως ανθοφορούσε έως ότου ευλάστησε το δέντρο της ελευθερίας του 1821. Διότι καθώς ελέγχθη χωρίς των αφυπνιστικών λόγων του Αγίου Κοσμά, ίσως να μην εγίνετο η μεγάλη εθνεγερσία για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Παντού εξυπνούσε την εθνική και θρησκευτική συνείδηση που είναι αχώριστες διημάς τους Έλληνας και ενέπνεε ελπίδα και καρτερία εις τους σκλαβωμένους αδελφούς. Περιέτρεχε πανταχού ως άνεμος δυνατός αναγεννήσεως, σαρώνων τα πάθη και την απιστία, ανάπτων φωτιές πίστεως και αγάπης εις τον Χριστόν και την πατρίδα. Μήπως αλήθεια και τώρα χρειαζόμαστε έναν νέον πατροκοσμά? Ο θεοστήρικτος λοιπόν λαός του νέου ελληνισμού, η πολύπαθος Ρωμιοσύνη, έχει κορυφαίων Άγιον Στυλοβάτην, τον εις Απόστολον και Ιερομάρτυρα Κοσμάν, ο οποίος συνεκράτησε το γένος μας εκ του εθνικού και πνευματικού αφανισμού του, όταν άρχισε να υποκύπτει θανάσιμα κατά τον 18ο αιώνα. Και αφού εξεπλήρωσε την αποστολή του, την διακονία στην οποία ο ίδιος ο Κύριος μας τον εκάλεσε, εσφράγισε με τον μαρτυρικόν του θάνατον την ελευθερία του έθνους, ως και το σούτον περικείμενον ημίν πλήθος και άλλων νεομαρτύρων. Και απολαμβάνουμε εμείς σήμερα, φοβούμε χωρίς να τα εκτιμούμε δεόντως, όσα εκείνοι έσπηραν και επότισαν με ιδρώτες και ποταμούς αιμάτων. Αυτός είναι ο δρόμος ο μοναδικός δια το ειδικών μας γένος. Να είμεθα πάντοτε όρθιοι, ελεύθεροι, ασυμβίβαστοι εις τα της πίστεως μέχρι σε σχάτων και να μην υπολογίζουμε θυσίας και απειλάς. Αλλά όμως, δια να μην μακρηγορώ σεβασμιότατε, επιτρέψατε μου να εκφράσω εγκάρδιες ευχαριστίες όλων μας προς το σεπτόν σας πρόσωπον δια τας τόσας ευλογίας που μας εδωρήσατε και κυρίως δια την αρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν. Ο Δεσπότης Χριστός, δια των πρεσβειών της Λυκοφιλούσης Θεοτόκου και του ερωταζομένου Αγίου Κοσμά, να αποδώσει τα οφειλόμενα. Θερμάς ευχαριστίας επίσης εκφράζμεν προς τον Άγιον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Καρακάλου, σεβαστόν γένοντα φιλόθεων, τους αντιπροσώπους των Ιερών Μονών, τους αόκνους διακονητάς και τους αγαπητούς προσκυνητάς, δια την ευλαβητική παρουσία τους και συμμετοχή εις την εορτή και πανήγυρη του Αγίου μας. Ήθε σεβασμιότατε ο Δεσπότης Χριστός,
όλους να μας ευλογεί διευχών σας και να μας ενισχύει εις τον πνευματικόν αγώνα, εις τον αόρατον πόλεμον κατά του πονηρού, εις τον οποίον δια να ανταπεξέλθουμε μας χρειάζονται, όπως λέγει ο Άγιος, ψυχή και Χριστός. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέσει επάνω μας δεν μπορεί να μας τα πάρει, εκτός και τα δώσουμε με το θέλημά μας. Αυτά τα δύο να τα φυλάγουμε, να μην τύχει και τα χάσουμε, δια να αξιωθούμε της Βασιλείας των Ουρανών, χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.